Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα και στον κύριο Τσαλικίδη, αν μας ακούει από το Παρίσι. Bonjour, bonjour. Μεραφάλ θα επιστρέψει. Μεραφάλ, δεν νομίζω. Μεραφάλ. Πλέον, γιατί καταλαβαίνεις. Πλέον η Ελλάδα μιλάει γαλλικά. Μάλιστα, εννοείται. Πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Καραγιαννακίδη. Χτες υπεγράφει στο Παρίσι μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, αγορά τριών συν μία φρεγατών. Θέλουμε το σχόλιο σας. Η Ελλάδα ισχυροποιείται. Δεν το συζητάμε. Η Ελλάδα με αυτές τις φρεγάτες γίνεται ο ρυθμιστής και ο απόλυτος ελεγκτής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι φρεγάτες αυτές δίνουν ένα προβάδισμα στρατηγικό και αμυντικό στη χώρα μας, που τις δίνει τη δυνατότητα σύντομα να κάνει και αύξηση των ναυτικών της μιλίων στα 12, και όχι μόνο αυτό, τις δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να οριοθετήσει την ΑΟΣ και να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλει μέσα εντός της ελληνικής ΑΟΣ άφοβα, διότι δεν θα μπορεί να πλησιάσει ούτε κουνούπι στη δραστηριότητα που θα κάνουμε στη δική μας πλέον ΑΟΣ. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα στο οποίο μπαίνουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα έχει άτυπο εμπάργκο όπλων, ήδη έχει από την Αμερική και από τη Γαλλία. Αν επιλέξει να αγοράσει κάποια καράβια γερμανικά, υπολείπονται πάρα μα πάρα πολύ και επιχειρησιακά και σε στρατηγικά δεδομένα με τα καράβια που αγοράζουμε εμείς, με τις φρεγάτες και τις κορβέτες που αγοράζουμε εμείς. Επομένως θεωρώ ότι τα δύο πολεμικά ναυτικά της μιας χώρας και της άλλης, το δικό μας δεν θα τους βλέπει, όπως λέμε, δεν σε βλέπω, δεν θα τους βλέπει κανονικά. Το δεύτερο σημαντικότερο σε αυτήν εδώ τη συμφωνία είναι αυτή η ρήτρα αμυντικής συνεργασίας. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναυπάρξει ρήτρα αμυντικής συνεργασίας, τουλάχιστον από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τώρα, mm-hmm. σε χώρες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δυτικού Κόσμου. Ναι, μεν υπάρχει μια ρήτρα αμυντικής συνεργασίας για τις χώρες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εάν δεχτεί μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ επίθεση από κάποια τρίτη χώρα, ότι θα συμβάλλουν οι άλλες χώρες και θα συνεπικουρήσουν στην άμυνά της, αλλά μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ χωρών του Δυτικού Κόσμου έξω από κάποιον διεθνή οργανισμό, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια ρήτρα σε τέτοιου είδους αμυντική συνεργασία. Αυτό κάτι σημαίνει. Εγώ ήμουνα από αυτούς που περίμεναν να δω εάν αυτή η συμφωνία θα συνοδεύεται και από ρήτρα αμυντικής συνεργασίας, και επίσης περίμενα να δω και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν εδώ την αμυντική συμφωνία. Χθες η σημαντικότερη είδηση δεν είναι ότι αγοράζουμε τις φρεγάτες. Η σημαντικότερη είδηση είναι ότι βγήκαν οι Αμερικανοί χθες και χαιρέτησαν την αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας με τα συγκεκριμένα όπλα. Τι σημαίνει αυτό? Επένεσαν δηλαδή την ελληνογαλλική συμφωνία, μπορούμε να πούμε, κύριε Καραγιαννακίδη. Και την επιλογή των συγκεκριμένων όπλων, και την επένεσαν διότι είναι η κατάλληλη για την αναβάθμιση της αμυντικής δύναμης της χώρας. Οι Αμερικανοί ξέρουν ότι αυτά είναι τα κατάλληλα πλοία, ξέρουν ότι τα κατάλληλα αεροπλάνα για να έχουμε αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο είναι τα Ραφάλ. Επέτρεψαν στη χώρα μας, που έχει πενιχρά κονδύλια και πολύ περιορισμένα για να κάνει αγορές, να κάνει μόνο τις συγκεκριμένες αγορές και όχι να πάρει κάποιο δικό τους αμυντικό σύστημα, ή γερμανικό ή βρετανικό. Και το κάναν όλο αυτό εδώ με τις ευλογίες τους, δηλαδή ευλόγησαν αυτή την αγορά των όπλων, διότι όσοι διαβάζουν γεωπολιτική και είναι γνώστες των γεωπολιτικών πραγμάτων του πλανήτη και της περιοχής μας, βλέπουν ότι η Τουρκία πλέον έχει απομακρυνθεί από την Αμερική, έχει πάει προς την αγκαλιά Ρωσίας, Κίνας, Γερμανίας, οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν μια άλλη γεωπολιτική πλατφόρμα, την ευρασιατική που λέμε, δηλαδή να ξεκινάει από τη Γερμανία η γεωπολιτική επιρροή της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Κίνας και να καταλήγει στην Άπο Ανατολή πάνω στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι Αμερικανοί αυτό δεν το θέλουν ούτε για πλάκα, και πιστεύω ότι η ευλογία που δώσανε χθες είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι, παιδιά, παίζετε και θα χάσετε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ξεκάθαρο δηλαδή. Ξεκάθαρο μήνυμα
και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία. Έχουμε και στη μέση τους S-400 βεβαίως, κύριε Καραγιάννακη. Ούτε θα έρθουν η δεύτερη παρτίδα S-400, δεν θα έρθει ούτε για πλάκα στην Τουρκία, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε βέβαιος γι' αυτό. Απόλυτα βέβαιος. Και να ξέρετε ότι ο Ερντογάν δεν θα έχει καθόλου εύκολο πολιτικό βίο από τώρα έως το 2023 που θα γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία. Δεν φοβάστε όμως, κύριε Καραγιαννακίδη, πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντα η γνώμη σας είναι και έγκυρη και έγκριτη. Καθώς μέχρι το 2023 μεσολαβεί ένα 2022, άρα μια προεκλογική χρονιά θα είναι για την Τουρκία και ενδεχομένως για την Ελλάδα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Μήπως το 2022 ο Ερντογάν επιχειρήσει να, όπως το συνηθίζουν άλλωστε τουρκικές κυβερνήσεις, να εξωτερικεύσει τα προβλήματα της χώρας με στείνοντας ένα σκηνικό έντασης είτε στο Αιγαίο είτε, όπως ακούγεται πάρα πολύ, στην Κύπρο? Σίγουρα ο Ερντογάν θέλει να εκβιάσει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα προκειμένου να κερδίσει εσωτερικά και πολιτική δύναμη, αλλά και γεωπολιτικά να διαμορφώσει καταστάσεις και να δημιουργήσει μια ιστορία που θα τον συνέφερε με βάση το διεθνές δίκαιο. Ευτυχώς η χώρα μας δεν ακολουθεί σε αυτήν εδώ την προκλητικότητα, διότι το σημαντικότερο σε μια σύγκρουση, σε ένα πόλεμο, είναι το πότε θα επιλέξεις εσύ την ώρα, πότε βολεύει εσένα και όχι πότε βολεύει τον αντίπαλο. Ακούω πολλούς που λένε ότι μπήκε η μία φρεγάτα του Ερντογάν στην ελληνική ΑΟΣ γιατί δεν τη βουλιάζουμε. Θα έρθει η στιγμή που θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Το διευκρινίσουμε. Θα έρθει δηλαδή η ώρα, πιστεύετε, όπου εγώ βλέπω θα φτάσουμε ότι στο μη παρέχει. Ναι. Η Τουρκία θα φτάσει την κατάσταση σε μια στιγμή όπου αναγκαστικά θα τους χτυπήσουμε και θα προκαλέσει ελληνικό χτύπημα. Τώρα όσο αφορά την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, αυτή αναφέρει ότι αν και εφόσον δεχτεί χτύπημα η χώρα μας στην επικράτειά της, ως επικράτεια να πούμε στον κόσμο, διότι δεν το γνωρίζουν οι πολλοί, επικράτεια θεωρείται το έδαφος και τα ναυτικά μίλια και η γυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή ο εναέριος και ο θαλάσσιος χώρος, όπου η αγιαλίτιδα ζώνη αυτή τη στιγμή της χώρας μας είναι στα 6 ναυτικά μίλια και στα 10 στον αέρα. Εάν δεχθούμε πρόκληση από την Τουρκία ή επίθεση στην αγιαλίτιδα ζώνη, όχι στην ΑΟΣ, ή στην ξηρά, π.χ. στον Εύρο ή σε κάποιο νησί, τότε θα συνδράμει και θα συμπολεμήσει η Γαλλία μαζί μας. Εάν δεχτούμε πρόκληση στην ΑΟΣ, όπου είναι μια ζώνη όπου έχουμε ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα, όχι απολύτως εξουσιαστικά όπως είναι στην επικράτεια, τότε το σύμφωνο δεν προβλέπει μια τέτοια συνδρομή της Γαλλίας στη χώρα μας. Σωστό. Ωστόσο, μπράβο που το διευκρινίζεστε. Ωστόσο, ναι, αν διαβάσουμε την τέτοια, την όλη συμφωνία. Όχι συμφωνία, την όλη κίνηση των γεωπολιτικών πραγμάτων, πρώτα θα υπάρξει επέκταση των ναυτικών μιλίων στα 12 και εκεί απασκοπεί αυτή εδώ η ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής σύμπραξης και όχι τόσο στην ΑΟΣ. Το ουσιαστικότερο για να τελειώσουμε για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, εάν οι Τούρκοι δεν συμφωνούν με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν είναι να πάμε στη Χάγη και να γίνουμε επέτες σε δικαιώματα που ήδη έχουμε, δηλαδή ζητιάνοι στα λεφτά μας που λέμε. Το σημαντικότερο είναι ότι εάν η Ελλάδα κάνει τα ναυτικά της μιλιά από 6 σε 12, δεν έχει να συζητήσει τίποτα με την Τουρκία για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Εκτός Αιγαίου θα ισχύει η ΑΟΣ, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και νομικά προσδιορισμένη και νομολογιακά από τα διεθνή δικαστήρια, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όχι της Χάγης, από τη διεθνή πεπραγμένα και το διεθνές δίκαιο. Από το διεθνές δίκαιο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι με την Τουρκία για την ΑΟΣ των νησιών μας και την ΑΟΣ της Κρήτης και της χώρας μας. Η μοναδική διαφορά μας είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, που από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι κακόπιστοι, λύνεται με την επέκταση των ναυτικών μιλίων σε 12. Υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Καραγιαννακίδη, κάτι που δεν συζητήθηκε πολύ στον απόϊχο της μεγάλης αυτής εθνικής επιτυχίας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, όπου μίλησε για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και για αμοιβαίες υποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν. Και τι θέτω ερώτημα, τι υποχωρήσεις θα γίνουν? Καλά, από τους Τούρκους προφανώς, από εμάς τι θα υποχωρήσουμε και προς τα πού θα υποχωρήσουμε? Μήπως δικαιώνεται δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς που λέει ότι με την πρόσφατη παρέμβασή του πως είμαστε διαλλακτικότεροι από όσο θα έπρεπε? Όχι. Αυτό που εννοεί ο Πρωθυπουργός όταν λέει αμοιβές υποχωρήσεις, εννοεί το να καθίσουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία
πριν ασκήσουμε μονομερώς το δικαίωμά μας για αύξηση των ναυτικών μίλιων σε 12. Αυτό εννοεί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και το άλλο που εννοεί είναι, επειδή το Αιγαίο έχει και μια διομορφία κλειστής θαλάσσης, πριν κάνουμε αυτό το δικαίωμά μας πράξη, πριν το ασκήσουμε, καλόπιστα, επειδή είμαστε με έναν γείτονα, ο οποίος κυριολεκτικά όλο το Αιγαίο θα γίνει ελληνική θάλασσα και θα πρέπει τα καράβια, όταν θα διέρχονται, να διούνε, να λένε πού πηγαίνουν, να δίνουν δηλαδή εκ των προτέρων το σχέδιο ναυσιπλοείας τους. Αυτό που λέει, επειδή θα αλλάξει όλο το status quo του εμπορίου στο Αιγαίο, είναι αυτό εδώ να γίνει σε συνεννόηση και με την Τουρκία και με τη Ρωσία, και αν χρειαστεί να υποχωρήσει η Ελλάδα και να αφήσει μια λωρίδα ως διεθνή ύδατα, το οποίο δεν θα με επηρεάζει καθόλου ως προς την ενάσχεση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή ως προς το υπέδαφος του βυθού, δηλαδή ως προς την υφαλοκρηπίδα, αυτό εδώ να γίνει κατόπιν και συζητήσεως με τους Τούρκους. Άλλη υποχώρηση δεν νομίζω ότι εννοεί. Υπήρχαν οι διαβουλεύσεις που γίνονταν επί κυβερνήσεως Σιμίτη και Γιώργου Παπανδρέου με την Τουρκία, να αυξήσει η χώρα μας τα ναυτικά μίλια σε άλλο σημείο του Αιγαίου στα 8 και σε άλλο σημείο του Αιγαίου στα 10 μίλια και σε άλλο σημείο σε 12. Υπήρχαν αυτές οι διαβουλεύσεις με βάση τα μνημόνια συνεργασίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, οι οποίες δεν προχώρησαν. Είχε πει η Τουρκία όχι σε κάτι τέτοιο, ήθελε παντού 6 να μην τα αυξήσουμε πουθενά. Κακώς κάναμε αυτές τις συζητήσεις, δεν είχαν κανένα νόημα, και νομίζω ότι δεν εννοεί ο Πρωθυπουργός κάποια άλλη. Μάλιστα. Όχι νομίζω, πιστεύω δηλαδή, δεν τίθεται ζήτημα για κάποια άλλη υποχώρηση. Δηλαδή η μόνη υποχώρηση που κάνουμε είναι να το συζητήσουμε μαζί σας, παιδιά, πριν το κάνουμε, για να ξέρετε πώς θα γίνει. Να πούμε εδώ μια είδηση, ότι δυστυχώς διασωληνώθηκε εκ νέου ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Περαστικά στον πρόεδρο. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει κανένα θέμα lockdown σκληρού στη Θεσσαλονίκη, πλην όμως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων όπως εφαρμόζονται και σε άλλους νομούς της χώρας, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη μία τη νύχτα ή η απαγόρευση μουσικής, και όλα αυτά με το φόβο των εκδηλώσεων του τριημέρου. Εδώ τώρα όμως, κύριε Καραγιαννακίδη, θέλω τη γνώμη σας. Να συμπληρώσω πρώτα. Να το συμπληρώσετε, αλλά θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάντα και ο χρόνος είναι πιεστικός. Σας ακούω. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική εξωτερική πολιτική των τελευταίων 2 ετών, η οποία σε πολύ συμπυκνωμένο χρόνο και σε πολύ δύσκολο χρόνο, με lockdown και όλα τα σχετικά, με πενιχρά οικονομικά μέσα, με ακόμη πιο δύσκολο το κλίμα στην οικονομία, διότι ο κορονοϊός την πήγε πίσω την οικονομία, κατόρθωσε και διάβασε όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή μας και στο διεθνές γίγνεσθε του πλανήτη, εντόπισε την απομόνωση του Ερντογάν. Και ξέρετε, στη διεθνή πολιτική δεν υπάρχει κενό. Το κενό το καταλαμβάνει κάποιος. Και ό,τι κενό δημιούργησε αυτή η μεγαλομανία του Ερντογάν να νιώθει σουλτάνος, διότι όσο πιο εγωιστής είσαι, τόσο πιο πολύ σε απομονώνουν οι άνθρωποι. Και στην πολιτική, όσο πιο μεγάλη μεγαλομανία έχεις, τόσο περισσότερο τα γύρω κράτη σε απομονώνουν. Αυτό το κενό που άφησε η Τουρκία το κατάλαβε πλήρως η χώρα μας και εμπέδωσε και στους Αμερικάνους και στους Γάλλους και σε όλους εδώ στην περιοχή, στους Αιγυπτίους, στους Ισραηλινούς και στους αδερφούς μας, στους Κυπρίους, ότι η μοναδική αξιόπιστη δύναμη που θα πρέπει να συνομιλούν όλοι για την Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο είναι η χώρα μας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Και ουδέποτε η ΗΠΑ ήταν τόσο κοντά και τόσο υποστηρικτικά προς τη χώρα μας σε σχέση με την Τουρκία. Και δεν οφείλεται μόνο στον Ερντογάν και στο κενό που άφησε. Μάλιστα. Όλα αυτά τα διάβασε τέλεια η παρούσα κυβέρνηση και τα βλέπουμε σαν αποτέλεσμα. Και να πω και το εξής, ότι ουδέποτε στην ιστορία μας έχουμε κάνει εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε αγοράσει τα όπλα που πραγματικά χρειαζόταν η χώρα μας. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν ότι βάζαμε άρματα μάχης από τη μία χώρα, μισά καράβια από την άλλη, να μην αδικήσουμε καθόλου, λίγα από τη Ρωσία να μας υποστηρίξει και η Ρωσία, και παίρναμε οπλικά συστήματα τα οποία κάποια ήταν και άχρηστα, ρε παιδί μου. Ουδέποτε τόσα χρήματα κατευθύνθηκαν στον σωστό εξοπλισμό. Και όλα αυτά είναι επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Πάμε τώρα στα εσωτερικά. Και ρωτώ, κύριε Καραγιαννακίδη, πώς είναι δυνατόν να ενοχλούνται από την γιορτές της πόλης 26 Οκτωβρίου, τους τρομάζουν οι παρελάσεις της 28ης, αλλά δεν ακούσαμε κιχ ούτε για τις παρελάσεις του Gay Pride,
ούτε για συγκεντρώσεις συγκεκριμένων κομμάτων και για φεστιβάλ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Κολλάει δηλαδή εδώ, εκεί δεν κολλάει? Κοιτάξτε, πώς εξηγείτε αυτό το πράγμα? Υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται υπό την αιγίδα του κράτους. Οι παρελάσεις και οι μεγάλες εθνικές εορτές είναι υπό την αιγίδα του κράτους. Ναι. Το κράτος στα πλαίσια της δικής του υπευθυνότητας με βάση το άρθρο 22 του Συντάγματος, όπου πρέπει να προστατεύει τη δημόσια υγεία, είναι πλήρως υπεύθυνο και έχει αποδείξει στην πράξη όλη του την υπευθυνότητα. Και με τα δωρεάν rapid test που έκανε, και με τα δωρεάν εμβολιασμούς, και με τις αναστολές, και με τις πληρωμές, και με τις επιστρεπτές προκαταβολές, εξήντλησε όλη του την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στο κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας. Αυτό επειδή είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει έξαρση του κορονοϊού, απλώς επειδή είμαστε οι περισσότεροι εμβολιασμένοι, δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν το Μάιο οι ΜΕΘ, οι εντατικές. Στα πλαίσια αυτά το κράτος κρατάει ακόμη τη δική του υποχρέωση ως προς τα τεκτενόμενα. Από εκεί και πέρα οι άλλοι οι οποίοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για κάποιες συγκεντρώσεις, για κάποιες εκδηλώσεις και τις κάνουν με το δικό τους ρίσκο και με τα δικά τους υγειονομικά μέτρα, ας πρόσεχαν και ας τις κάνουν όπως θέλουν. Δεν απαγορεύονται. Δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική απόφαση, κάποια κοινή υπουργετική απόφαση που να απαγορεύει μία εκδήλωση, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα. Οπότε οι ιδιωτικές γίνονται. Το κράτος για δικούς του λόγους και όχι για μειοδοσίας ή επειδή δεν είναι πατριωτική η κυβέρνηση και διάφορες τέτοιες ακλαμάρες που ακούω από κάποιους δεξιούς υπερπατριώτες οι οποίοι δέχονται, προσέξτε να δείτε, υπάρχει κόμμα που λέγεται Πατριωτικό, το οποίο δέχεται να μην εμβολιάζεται ο κόσμος και να έχουμε 1.000 νεκρούς μέσα στο Σεπτέμβριο, 1.000 συμπολίτες. Δηλαδή δέχεται να πεθάνουν 1.000 συμπολίτες επειδή δεν εμβολιάζονται οι βουλευτές του και δεν το ίδιο είναι κατά του εμβολιασμού. Είναι πατριωτικό αυτό το κόμμα που δέχεται να πεθαίνουν Έλληνες για για ένα καπρίτσιο ότι είμαστε αντιεμβολιαστές και να πάρουμε αυτούς που είναι υπέρ του αντιεμβολιασμού να μας ψηφίσουν? Δηλαδή θεωρείται πατριωτικό το κόμμα αυτό εδώ, το οποίο δεν το πειράζει ότι πεθαίνουν 1.000 συνάνθρωποι μας μέσα ένα μήνα επειδή δεν εμβολιάστηκαν, και αυτό το κόμμα θα ασκήσει υπεύθυνη κριτική ότι αν δεν γίνουν οι παρελάσεις φέτος ή αν δεν γιορταστεί έτσι όπως γιορταζόταν η εορτή του Αγίου Δημητρίου και φέτος, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι τόσο πατριωτική όσο αυτή? Είμαστε σοβαροί τώρα? Έχετε δίκιο κύριε Καραγιανακίδη. Σίγουρα είναι πολλοί αυτοί που αλλιεύουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ναι, αφού το 25% δεν εμβολιάστηκε και επιμένουν κάποιοι ακόμη να μην εμβολιαστούν, είτε για φόβο είτε για μια δικαιολογημένη, πώς το λένε, ας την πούμε δικαιολογημένη φοβία, επειδή δεν ξέρουν ακόμη αν αυτό το εμβόλιο θα έχει παρενέργειες και σε τι βαθμό θα έχει παρενέργειες. Είναι μια δικαιολογημένη. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικαιολογημένη άρνηση εμβολιασμού. Εντάξει, όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά όταν βλέπεις ότι ένα 25% του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί και αυτοί εδώ άγονται και φέρονται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ακροδεξιάς. ΣΥΡΙΖΑ είναι ακροαριστερά, θα έλεγα, μια γραφική ιδεολεπτική ακροαριστερά. Εννοείται ότι το κάνουν για ψηφοθυρικούς λόγους. Και το ερώτημα είναι δυνατόν ένα κόμμα που δέχεται να πεθαίνουν συμπολίτες μας και είναι υπέρ του αντιεμβολιασμού για ψηφοθυρικούς λόγους, αυτό το κόμμα να είναι ταυτόχρονα και πατριωτικό, όταν δέχεται να πεθαίνουν Έλληνες? Σαν ερώτημα το θέτω. Εμένα δεν μου στέκεται. Και με το ερώτημα αυτό θα κλείσουμε, κύριε Καναγιανακίδη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο ραδιόφωνο του North. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές σας.